Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ορίσατε εδώ. 7:30 πιστή στο ραντεβού μας, ένα live news, λίγο πριν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ένα Channel. Εδώ, σήμερα μια πολύ διαφορετική ημέρα, μια ημέρα η οποία χαίρομαι πολύ που τον έχω κοντά μου και θα σας το συστήσω αμέσως. Είναι ο Μιχάλης Τσουλφίδης, είναι ο πρόεδρος της Λέσχης Ποντίων Ομού Καβάλας. Καλησπέρα κύριε Τσουλφίδη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Χαρά μου που είμαι εδώ. Να πούμε κάποια πράγματα. Βεβαίως. Αυτού του ενδιαφέροντος, της γενοκτονίας. Λοιπόν, γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Τη Δευτέρα κάναμε και τα γυρίσματα μαζί. Ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας είχα όλους εκεί. Και μας είναι τιμή μας, κυρία Χριστίνα, να είστε πάντοτε εκεί. Βοηθάτε μέσα από αυτό να επικοινωνούμε με τον κόσμο. Βέβαια, είναι σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό, για να ξέρει ο κόσμος τι κάνουμε, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, να παρακολουθούν το Σύλλογο και να μας κρίνουν κιόλας, γιατί όχι. 103 χρόνια. Ούτε ένα, ούτε δύο. Όμως, θα ξαναμείνω στη φράση αυτή που το είχα πει τη Δευτέρα, ότι ακόμη κι αν σε ξεριζώσουν από τη ρίζα και σε πάνε σε ένα άλλο μέρος, πάλι θα φυτρώσεις, πάλι θα τρανέψεις και θα γίνεις ένας μεγάλος λαός. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στους Έλληνες του Πόντου. Και στους Έλληνες του Πόντου ιδιαίτερα. Είμαστε ένας λαός ο οποίος είναι προκομμένος. Ακριβώς. Είναι φιλότιμος, έχει την θρησκευτική του υπόσταση, η οποία τον βοήθησε. Ήτανε ο οδηγός και το φως αυτού του σκληρού δρόμου που περπάτησαν για να φτάσουν μέχρι εδώ στην πατρίδα την Ελλάδα. Σίγουρα με τα χειρότερα δεδομένα πλέον εκείνης της εποχής, ξέρουμε όλοι τι έγινε. Πάντως, όντως, 103ο έτος της γενοκτονίας των Ποντίων, 100ο, να μην ξεχνάμε, της μικρασιατικής καταστροφής. Εμείς οι απόγονοι όλων αυτών των ανθρώπων είμαστε εδώ, αγωνιζόμαστε. Αγωνιζόμαστε με πάγιο αίτημα, όπως το λέμε και το ξαναλέμε και όσο μπορούμε το διατρανώνουμε έτσι για να περάσει, ότι πέρα από όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις τις οποίες πρέπει να έχουμε, πάγιο αίτημα είναι η αναγνώριση, η διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων. Αυτό, μέχρι και όσο ζούμε, θα το υποστηρίζουμε όσο μπορούμε. Βέβαια, εμείς σαν πρωτοβάθμια σωματεία τα έχουμε ψιλοξαναπεί, ότι κάνουμε έναν αγώνα τόσο ώστε να μπορέσουμε να το μεταφέρουμε αυτό στην πολιτική ηγεσία. Θεωρώ ότι η πολιτική ηγεσία είναι αυτή που θα μπορέσει να αναδείξει αυτό το θέμα, έτσι, μέσα από τα δικά της επιχειρήματα, τα ιστορικά βεβαίως, σε διεθνή φόρα, ούτως ώστε οι πιέσεις να είναι τέτοιες, ούτως ώστε αυτοί οι λαοί οι οποίοι έχουν στο νου τους την αναγνώριση της γενοκτονίας, να τολμήσουν να την κάνουν. Άκουσα σήμερα μία πληροφορία ότι ήταν το 1994, αν δεν κάνω λάθος, όταν ο Τζον Μπάιντεν, θα το πάω λίγο πιο μακριά, ήταν αυτός που ανακήρυξε και που αναγνώρισε τη γενοκτονία των Αρμενίων. Ναι. Και μέσα σε αυτήν την έννοια και τη σκέπη, αναγνώρισε και όλες τις γενοκτονίες που έγιναν, βάζοντας μέσα και τους Έλληνες του Πόντου. Τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε να δείτε, το 1994, εδώ από 20 βουλευτές Ποντίους του Ελληνικού Κοινοβουλίου, με αίτημα αυτών αναγνωρίστηκε η γενοκτονία των Ελλήνων, του Πόντου και ορίστηκε ως ημερομηνία μνήμης η 19η Μαΐου, για να τιμάται η γενοκτονία. Άρα αυτό συνδέονται αυτά τα δύο? Συνδέονται, βέβαια, συνδέονται. Πάντως δεν έχουμε την πολύ επίσημη, γιατί και κάποιες πολιτείες στην Αμερική έχουν αναγνωρίσει, έτσι, και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά θα έπρεπε τουλάχιστον η Ευρώπη όλη, η Ευρώπη, γιατί είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, θα έπρεπε να υποστηρίξει αυτό το αίτημα. Βέβαια, μέσα από τις πέσεις πολιτείες, το ξαναλέω. Εμείς βραδικίνητο καράβι, βραδικίνητο, Ευρώπη, και κρατάω αλλού την έννοια. Δεν θα μιλήσω για τη χώρα μας, αλλά αν το πάμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, πολύ βραδικίνητο το καράβι αυτό, κύριε Τσουλφίδη. ας πιέσουμε τους δικούς μας εδώ περισσότερο, για να κατοχυρώσουμε κάποια δικαιώματα. Υπήρχε μέσα σε αυτές τις εκδηλώσεις που κάνουμε, πάντοτε το ψήφισμα. Αυτό είχε γίνει γραφικό πλέον, ας μου επιτραπεί η λέξη.
Έχει γίνει γραφική αυτή η διαμαρτυρία που σε κάθε εκδήλωση κάναμε. Και δεν είχε αντίκτυπο, δεν βοήθησε τόσα χρόνια. Έτσι, όλα πηγαίνανε στο καλάθι των αχρηστών. Τα κάναμε, αλλά ναι. Γι' αυτό λέω κι εγώ, πρέπει υπό άλλο υπόβαθρο να ξεκινήσουμε μια τέτοια καμπάνια. Εμείς τα σωματεία και εμείς ιδιαίτερα που είμαστε στο ενεργό χώρο, έχουμε και εμείς τα σωματεία τα δικά μας, έχουμε το δευτεροβάθμιο όργανό μας και τα τριτοβάθμιο όργανά μας. Και αυτή είναι η επόμενη ερώτηση. Ναι, μπράβο, ναι. Να το ξεχωρίσουμε λίγο για να καταλάβει ο κόσμος, γιατί δεν είναι απλά ένα σύλλογος. Είναι μια πολύ καλά οργανωμένη μεταφορά από πρωτοβάθμιο, δευτεροβάθμιο και φυσικά στους συλλόγους. Έτσι έχει δομηθεί αυτός ο φορέας. Υπάρχει και υπόψη. Είναι δύο, δυστυχώς. Έχουμε δύο. Είναι ενδεχομένως οι ανθρώπινες προσεγγίσεις, για να μην πω οι φιλοδοξίες. Αυτό για μένα είναι θετικό όμως, καταλαβαίνετε, γιατί όταν και υπάρχει ένας οργασμός πληροφοριών διαιρεί και παράλληλα πολλαπλασιάζεται και αυξάνεται. Από τη μία μεν καλό, από την άλλη όμως έχει τα προβλήματα του. Αυλύνει την ουσία του, αυλύνεται όλη η ουσία και η υπόστασή του. Η αλήθεια είναι αυτή. Εμείς σαν Λες και Ποντίον, ήμασταν από τους ιδρυτές της ΠΟΕ, της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ελλάδος. Λοιπόν, αυτή έχει πάρει τα μηνύματα, έχουν μεταφερθεί τα μηνύματα εκεί και είναι πλέον δικό της το θέμα και αυτή πρέπει να τρέξει, γιατί άλλη υπόσταση έχει εκείνη, άλλη υπόσταση δική μας. Εμείς μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά αυτό, και μαθαίνω ότι προχθές ήταν στην Βουλή των Ελλήνων και ο Γενικός Γραμματέας, νομίζω, της ΠΟΕ, γιατί μίλησε και ο κύριος Γιάννης Πασχαλίδης εκεί για τη γενοκτονία. Και είναι μαστιμά αυτό ιδιαίτερα. Πάντως γίνονται βήματα. Γίνονται βήματα ενθαρρυντικά. Και μετά την αναγνώριση, την επίσημη αναγνώριση των Αρμηνιών, εγώ είμαι λίγο αισιόδοξος. Και λόγω των γεγονότων αυτών, νομίζω ότι κάτι θα κερδίσουμε. Κάτι θα γίνει. Πλέον θέλουμε την αναγνώριση για μνήμη, για να έχουμε μια δυνατή μνήμη ότι αυτά που συνέβησαν οι θηριωειδίες δεν πρέπει να ξανασυμβούν. Τα βλέπουμε, τα ξαναβλέπουμε, θα τα ξαναβλέπουμε. Η ενθύμηση όμως και η μνήμη είναι αυτό που θα κρατήσει ζωντανή την έννοια της λέξης ειρήνη. Αυτό νιώθω, αυτό προσπαθούμε να μεταφέρουμε, έτσι δεν είναι? Εννοείται. Κοιτάξτε να δείτε, ένας σύλλογος βασικά δεν πρέπει να δομηθεί μόνο πάνω στο αίτημα της γενοκτονίας. Ο πολιτιστικός φορέας πρέπει να έχει μια γενικότερη έκφραση γύρω από την παράδοση και τον πολιτισμό. Αυτό το τραγικό σημείο της γενοκτονίας είναι ένα παγιωμένο αίτημα για την αναγνώριση. Έτσι, δεν το συζητάμε. Η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά όμως πρέπει οι σύλλογοι να κοιτάνε, να αντλούνε οτιδήποτε μπορούν να αντλήσουν πολιτιστικό ή παραδοσιακό από τις περιοχές, η κάθε μία που έχει το δικό της πολιτιστικό ιδίωμα, και να μπορούμε να το αναδεικνύουμε και να επιλέγουμε εκείνα τα θέματα τα οποία μπορούν να μεταφερθούν στα παιδιά, στις νέες γενιές ή στον κόσμο, στην κοινωνία, να κινήσει τον ενδιαφέρον. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια πράγματα, ας πούμε, τα οποία δεν περνάνε. Δεν περνάνε, δυστυχώς δεν περνάνε. Όλα δεν περνάει πολύ το ιστορικό κομμάτι. Όλοι τρέχουν να χορέψουν, όλοι τρέχουν να αυτά. Έχει ο κόσμος ενδεχομένως να έχει και δίκαιο λίγο, γιατί είναι τόσο πιεσμένος, τόσο επιφορτισμένος με τα προβλήματά του και θέλει να έρθει να χορέψει, να διασκεδάσει. Ο χορός είναι διασκέδαση περισσότερο. Γι' αυτό έτσι το προσεγγίζουν. Θέλω να μεταφέρουμε στον κόσμο. Όταν σας ρώτησα προχθές για δύο έτσι από τις πιο δυνατές, βαρύγδουπες ιστορίες αυτές της γενοκτονίας. Μου ανέφερες για τα δικαστήρια της Αμάσιας και για ένα φροντιστήριο ακόμα. Ναι. Και θέλω στον κόσμο να τα μεταφέρουμε εκτός από τη Σάντα, που εκεί γνωρίζουμε οι περισσότεροι τι έγινε σε σχέση με τα παιδιά. Αντάρτικο, ναι. Θέλω να ακούσω και λίγο αυτές, και ο κόσμος πιστεύω ότι θέλει να τις ακούσει, γιατί είναι ένας πολύ καλός τρόπος να μεταφέρουμε. Κοιτάξτε, εκεί η πολιτική των νεότουρκων, στην αρχή ήταν λίγο, ξεκίνησε από το 1911 με τον Κεμάλ Ατατούρκ. Θέλανε να περάσουν να ρίξουν το Οθωμανικό καθεστώς και να κάνουν μια Τουρκία πιο δημοκρατική. Έτσι ξεκίνησε όλο αυτό. Και αυτό ενεθάρρυνε και λίγο τους πληθυσμούς εκεί, γιατί όταν θα είναι πιο ελεύθερη η κοινωνία και ο τρόπος και οι ελευθερίες έκφρασης των κάθε ανθρώπου, σίγουρα η κοινωνία πάει πιο μπροστά και είναι πιο καλά, ζεις και πιο όμορφα. Ανταυτού γίνανε τα πάνω κάτω. Ξεκινήσανε έτσι κι αυτοί και εκεί αλλάξαν όλα τα πράγματα, ας πούμε. Εντάξει, δολοφονηθήκαν
στα φροντιστήρια αυτά. Τι να πούμε για τον συντοπίτη μας εδώ, τον Ανανιάδη. Φορά, ναι, μπράβο, ναι, ναι. Το Σιμεών Ανανιάδη και όλους μαζί που ήταν εκεί στο φροντιστήριο της Μερσεφούντας, όλους αυτούς τους κρεμάσανε, τους απαγχωνίσανε. Γιατί ήταν χριστιανοί, γιατί ήθελαν να είναι ελεύθεροι πολίτες και δεν θέλησαν να υποταγούν σε αυτό το οποίο ήθελε η πολιτική των νεότουρκων. Έτσι, τι πιο απλό. Θέλω να είμαι άνθρωπος, να ζω εκεί που μπορώ, είμαι, στην πατρίδα μου, γιατί ήταν η πατρίδα τους. Θέλω να ζω με τις δικές μου ελευθερίες και τις δικές μου αξίες. Δεν μπορείς να πας σε έναν άνθρωπο να τον πεις τώρα, θα αλλάξεις, θα γίνεις από χριστιανός μουσουλμάνος ή από χριστιανό. Ναι, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι θέμα ρίζας, είναι θέμα γενολογίας. Εγώ πιστεύω αν υπήρχε άλλη μορφή και άλλος τρόπος, προσπαθώντας μέσα από την πολιτισμικότητα να δείξουν και καινούργιες ροές και να μεταφέρουν τα κομμάτια της θρησκείας, δεν θα ήταν δύσκολο να υπάρχει αυτό το σύμπλεγμα των λαών και των θρησκειών και οι συγκρούσεις εννοείται, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Ο τρόπος προσέγγισης όμως, η κατακρεούργηση των ανθρώπων ήταν αυτό που άλλαξε το ρου της ιστορίας σήμερα. Κοιτάξτε, χθες βρέθηκα, είχα την τιμή να είμαστε καλεσμένοι σε μια εκδήλωση για τους πρόσκοπες του Αηδηνίου. Του Αηδηνίου. Ναι, ναι. Οι 31 πρόσκοποι, οι οποίοι ήταν οι πρόσκοποι αυτοί, οι οποίοι βοηθούσαν την τοπική κοινωνία, βοηθούσαν το στρατό σε πολεμοφόδια. Όλους αυτούς, τον αρχηγό τον βγάλανε τα μάτια, τον άλλον τον αποκεφαλίσανε, τον άλλον τον έκδαραν ζωντανό, τους άλλους τους νοχίσανε. Αυτά συνέβαιναν και πρωτίστως θέλανε να ευτελήσουν, να ξεφτελήσουν και να εξοντώσουν τους προύχοντες ή αυτούς που ηγούνται και ήταν τα κυρίαρχα πρόσωπα σε μια κοινωνία, ας πούμε. Δηλαδή μπορεί να ήταν αρχιμανδρίτες, μπορεί να ήταν δάσκαλοι, μπορεί να ήταν καθηγητές. Θέλανε αυτούς να πρώτα να εξοντώσουν και με την έννοια, την ελπίδα ότι ο υπόλοιπος λαός θα διασκορπιστεί, θα χάσει τις ελπίδες. Αναντιθέτως, όλο αυτό πείσμονε αυτές τις γενιές και έγινε πιο ισχυρή αυτή η μικρή κοινωνία, γιατί το συνέστημα ενός ανθρώπου δεν ξέρουμε μέχρι πού θα φτάσει. Έτσι, γι' αυτό κάνανε και όλες αυτές τις υπέρτατες θυσίες, υπέρτατοι, και για μένα θεωρούνται εθνικοί ήρωες. Είναι εθνικοί ήρωες γιατί αντισταθήκανε σε έναν εχθρό, σε μια πολιτική ιδέα των νεότουρκων για να κρατήσουν αυτό το οποίο έχουν, τον ελληνισμό τους και τη θρησκεία τους. Εγώ προσωπικά δεν επιλέγω τους φίλους ανάλογα με τη θρησκεία τους. Εγώ θέλω να έχω ανθρώπους απέναντί μου να με κοιτάνε στα μάτια και να τους κοιτάω στα μάτια. Μπορούσε να αλλάξει. Έτσι. Και να μην υπάρχει αυτή η δύσκολη έως απεχθής κατάσταση. Δεν θέλουμε να βάλουμε τη μία πλευρά. Θα το πάμε λίγο πιο έτσι. Όμως θα μπορούσε να έχει αποφευθεί. Δεν μιλάω για τους Αρμένιους. Στους Αρμένιους υπήρχε επίσης πολύ μεγάλο μέρος. Αυτοί ξεκινήσαν από το 14 μέχρι το 16 περίπου. Και όταν τελείωσε πλέον αυτό το πρόγραμμα εξόντωσης αυτών, μετά αρχίσαν φυσικά οι ημερομηνίες όλες. Είναι 5 συνήθως. Εκεί έτσι τις έχω χαρακτηρίσει. 1908, 1911, 1916, 19 που πάτησε το πόδι του ο Κεμάλ Ατατούρκ στην Τουρκία εκεί. Λοιπόν, και από εκεί εκπονήθηκε ένα άλλο σχέδιο για την εξόντωση του ελληνισμού. Γιατί ήμασταν εμείς. Ή θα είσαι Έλληνας ή θα είσαι Τούρκος. Ένα από τα δύο ήταν. Καταλάβατε τι έγινε. Και να μην πούμε, να πούμε και το άλλο, ότι δεν ήταν όλοι οι Τούρκοι ή απλοί άνθρωποι αυτοί που εξόντωναν. Έτσι. Σε καμία περίπτωση. Υπήρχαν οι τουρκικές οικογένειες οι οποίες πήρανε παιδιά, μεγαλώσανε παιδιά, ελληνόπουλα, φυγαδέψανε οικογένειες, γιατί είχαν μία άριστη σχέση μεταξύ τους. Και αυτό το συναντάμε μετά από όλο αυτό, δηλαδή μετά το 22, το 23, μετά από 20-30 χρόνια που χωρίς αναδέρφια, και ξέρω μια ιστορία που μου έχει μείνει αποτυπωμένη ανεξίτηλα μέσα στη ψυχή μου και στην καρδιά μου, για δύο αδέρφια. Τους χώρισε αυτό το τραγικό γεγονός. Το ένα το μεγάλο τα αφήσανε σε ένα σχολείο μέσα για να πεθάνει. Γιατί, ξέρετε, οι πορείες θανάτου ήταν με τα χειρότερα τους. Λοιπόν, τα αφήσανε να πεθάνει και η μάνα πήρε το ένα το παιδί και ήρθανε στην Ελλάδα, εδώ, και ήταν στην Αθήνα. Μεγαλώσανε κάποια στιγμή, η μητέρα μεγάλωσε και λέει στο παιδί, στον εγγονό της, το σπίτι μας είναι εκείνο, θα πας εκεί έχει ένα δέντρο
Το πιο καινούριο σπίτι ήταν ένα πολύ νεόχτιστο σπίτι. Έχει ένα δέντρο, τη βρύση και το φούρνο που ψήναν τα ψωμιά μας. Λοιπόν, εκεί στο τάδε σημείο του φούρνου έχει ένα κουτάκι που έχω κάποια κοιμήλια τα οποία είναι άειλης αξίας. Έτσι. Θέλω να πάω να τα βρεις αυτά. Να τα πάρεις και να τα φέρεις. Κάποια στιγμή αποφάσισε να πάει το παιδί αυτό, εγγονός, πήγε εκεί και πάει, βρίσκει το σπίτι. Βρίσκει το σπίτι, χτυπάει την πόρτα, ρωτάει πού είναι το σπίτι αυτό, λέει είναι το αξιωματικού, ενός αξιωματικού του τουρκικού στρατού. Λοιπόν, πάει εκεί το παλικάρι αυτό, χτυπάει την πόρτα, βγαίνει ένας, το λέει γεια σας, είμαι εγώ τάδε, είμαι από εκεί, το σπίτι αυτό, η γιαγιά μου ήταν εδώ, ο παππούς μου ήταν εδώ, η μητέρα μου ήταν εδώ, ξέρω εγώ, η προγονή μου. Αυτό το σπίτι είναι δικό μας. Δεν ήρθα, λέει, να το πάρω, να το διεκδικήσω. Θέλω να το δω λίγο, ξέρω εγώ. Έχει και κάτι που μας ανήκει, να το πάρουμε. Τον έδιωξε αυτός ο στρατιωτικός. Μετά επέμενε, μετά, για να μην μακρηγορώ, μετά από καμιά εβδομάδα, δύο εβδομάδες, ξαναπήγε. Τελευταία φορά με το που πήγε και πατάει το κουδούνι, βγαίνει ο αξιωματικός με αυτό το οποίο ζητούσε ο ίδιος. Και μέσα λέει, αυτό ψάχνεις. Και εκείνος ήξερε ότι το σπίτι είναι το δικό τους και τα αγόρασε ως αξιωματικός. Για να μην πέσει στα χέρια των Τούρκων. Και ζούσε αυτός εκεί, γιατί ήξερε και αυτός για το σημείο το οποίο ήταν εκεί αυτό το πακετάκι, ας πούμε, το μικρό το κουτάκι με τις άειλες αξίες εκεί μέσα. Πολλά πράγματα. Λοιπόν, και του το έδωσε και καταλάβαινε. Αυτά συμβαίνουν και σήμερα ακόμα. Εκεί όταν πηγαίνουμε. Δεν έσβησε ο Ελληνισμός. Υπάρχει ο Ελληνισμός εκεί. Δεν καλλιεργούμε μίση σε καμία περίπτωση. Απλά θέλουμε να έχουμε τις ελευθερίες μας να επισκεφτούμε εκείνο τον τόπο. Οι μικροί, κύριε Τσουλφίδη, δεν έχουν τα θέματα. Αλλού είναι τα θέματα, στους μεγάλους που προσπαθούν να τα λύσουν εδώ και χρόνια που δεν υπάρχουν περιπτώσεις. Και βλέπουμε που φτάσαμε σε αυτό το σημείο πλέον. Να μιλάμε για δύο χώρες που δεν μπορούν ο λαός μεταξύ τους να έχει επικοινωνία. Μην πάτε μακριά, εδώ μεταξύ μας, εδώ σε μία πόλη και βλέπετε, ακούτε και εσείς είστε μέσα στα αυτά τα θέματα, τρέχετε και εσείς, τα βλέπετε, τα διαβάζετε, τα ακούτε. Γίνονται και εδώ σε εμάς μέσα, δυστυχώς. Δεν είμαστε ενωμένοι. Ναι, δεν αυτό είμαστε όμως, ενωμένοι. Και θα έπρεπε πάντα μία μέρα στη χώρα μας, έτσι. Ναι, αυτό είναι το κακό που έχουμε σε Έλληνες. Εν πάση περιπτώσει, εμείς. Η επόμενη ερώτηση για τους εορτασμούς στις 19 Μαΐου. Ναι, τις εκδηλώσεις της μνήμης. Λοιπόν, εμείς είχαμε εισηγηθεί στην περιφέρεια ένα σχέδιο, το οποίο ήταν, ήταν συστρατευμένοι με αυτό το σχέδιο, το οποίο το είδε ο Δήμος, το πέρασε, αλλά ήταν με τη σύμφωνη γνώμη των τριών προσφυγικών σωματείων, γιατί σας είπα, ξεκινήσαμε μία προσπάθεια έτσι εκδηλώσεων με τον Δήμο για την εκατονταετηρίδα αυτή της Μικράς Ασίας, της Καζακστάν Μικράς Ασίας. Και προς τιμήν και των υπόλοιπων προέδρων, της κυρίας Σοφία Τσίμου και τον Νίκο τον Τσουπάκη, αμέσως συμφωνήσαμε για κάποια πράγματα. Δεν ξέρω, είμαστε κάτι, επειδή ίσως έχουμε το ίδιο προσφυγικό χαρακτήρα περίπου. Είμαστε είναι ίδιοι. Από τους έχουμε μια κοινή ταυτότητα. Ναι. Έχουμε δηλαδή κάτι κοινό το οποίο θέλουμε να το έχουμε και δεν θα τα αφήσουμε ποτέ. Αμέσως συμφωνήσαμε και για τα πάντα. Και να πω ότι η Τέταρτη, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Κρητική Αδερφότητα, που είναι από τους πιο παλιούς προσφυγικούς. Βέβαια, είναι και να μην ξεχνάμε και άλλους συλλόγους, όπως είναι το Λύκειο Ελληνίδων, το οποίο παρίσταται και αυτό σε όλες τις εκδηλώσεις. Απλά στο θέμα προσφυγικού. Αλλά το θέμα ήταν καθαρά το προσφυγικό κομμάτι. Αυτό. Και εισηγηθήκαμε κάποιο πρόγραμμα, ας πούμε, στο Δήμο για όλη τη χρονιά, το όπου θα συμμετείχαν όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Όχι μόνο οι προσφυγικοί, όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι. Γιατί και αυτός που δεν είναι προσφυγικός έχει δικαίωμα να τιμήσει. Σωστά. Δεν είναι. Μιλάμε, έτσι είναι. Ο πολιτισμός ενώνει τους ανθρώπους, δεν τους διαχωρίζει. Όλοι αυτά είναι κομμάτι του ελληνισμού. Όλοι αυτοί οι ιδιωματισμοί είναι πολιτιστικοί. Λοιπόν, εισηγηθήκαμε ένα σχέδιο και μέσα σε αυτά τα σχέδια ρωτήθηκε ο Δήμος ότι, από μένα τουλάχιστον, ότι οι γενοκτονίες θα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αυτό τον λέει βεβαίως και οι γενοκτονίες και των τριών περιοχών. Έτσι, και έτσι ξεκινήσαμε και κάναμε τις επάρσεις των συμβόλων μας εκεί με μια τελετή που έγινε στο κεντρικό σημείο της πλατείας εκεί. Και σήμερα η περίσθεια είναι τα σύμβολα των τριών περιοχών της Ανατολής. Και φτάσαμε στο σημείο της γενοκτονίας, γιατί προέκυψε των Θρακιωτών, τώρα είναι η δική μας. Και εισηγηθήκαμε ένα σχέδιο. Τι έλεγε το σχέδιο?
στο καθεδρικό της πόλης μας να γίνει το μνημόσυνο, να γίνει μια πορεία μετά το εκκλησίασμα, σιωπηλή πορεία ειρήνης και τιμής για τους ανθρώπους, όπου θα έχει μια απόλυξη στο, θα καταλήγει εκεί στο μνημείο των νεκρών, να γίνει κατάθεση στεφάνων. Της πορείας αυτής θα ηγούνται όλα τα λάβαρα των πολιτιστικών σωματείων εδώ και είναι πολλά, θα συμμετείχαν πάρα πολύ. Και πιστεύω να συμμετέχουν και μετά από αυτά όλα που γίνονται. Αμέσως μετά θα γινόταν η ταινία αυτή του Νίκου του Ασλανίδη από τα αληθινά σενάρια με εισηγητές τον κύριο τον Νίκο τον Ασλανίδη. Αυτό το ντοκιμαντέρ απέσπασε 2 βραβεία στο 21ο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Είναι πολύ εξαιρετικό και είναι απόλυτα ταυτισμένο με την περίσταση. Όπου σε αυτό μέσα έχει και τις εισηγήσεις του γνωστού πλέον ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο του Κώστα του Φωτιάδη και του Θεοδόση του Κυριακίδη. Αυτοί συμμετείχαν σε όλο αυτό. Εμείς βέβαια, σαν λες και ποντί ο Νομοκαβάλας, είχαμε και στοιχεία από τον Γιάννη τον Παπαδόπουλο, γιατί ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος ήταν αυτός που έπαιζε στην μπάντα όταν γινόταν τα εγκλήματα. Τότε τους βάζαν αυτούς όλους μπροστά, παίζανε την ελληνική μουσική με την μπάντα και σκοτώναν τους ίδιους τους Έλληνες και πολλά χειρότερα. Δηλαδή, τραγικά πράγματα. Δεν είναι να τα θυμάσαι. Σε καίγεται η ψυχή, σε καίγεται η καρδιά. Λοιπόν, πέρα από αυτό θα γινόταν και αυτό και μετά θα πηγαίναμε στη Λέσχη Αξιωματικών για έναν καφέ. Έτσι, ως αποχαιρετισμό και ο κλείσιμο της εκδήλωσης αυτή. Αυτή ήταν αυτή η εισήγησή μας στον Περιφερειάρχη, αλλά βγήκε αυτή η απόφαση. Τώρα, πώς βγήκε, εμείς όμως, χωρίς να αντιδρούμε, θα ακολουθήσουμε το πρόγραμμα αυτό που λέει η πολιτεία. Γιατί είμαστε απόλυτα ταυτισμένοι με αρχές της πολιτείας και να μην ξεχνάμε ότι οι εκδηλώσεις μνήμης ορίζει το κράτος ξεκάθαρα ότι πρέπει να γίνονται τη μέρα που γίνονται, να τιμούνται από όλες τις αρχές και τις αυτές του κράτους. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, και τιμούνται την Κυριακή, θα τιμηθούν 22 του μηνός. Οπότε εκείνη τη μέρα θεωρήσαν πρέπει να γίνουν όλα. Έτσι, όλα αυτά και δεν ήταν κουραστικά για να γίνουν. Έτσι. Και να κλείσει σε μία μέρα όλη αυτή η διαδικασία. Και επίσης ορίζει το κράτος ότι οι καταθέσεις στεφάνων για να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους θα γίνονται στο ιερόν, το κεντρικό ιερόν των νεκρών της πόλης μας. Αυτή είναι η ξεκάθαρη ιδέα. Τώρα βγήκε αυτό. Γιατί βγήκε, δεν ξέρω, είναι θέμα περιφέρειας, δεν ξέρω τι να σας πω. Εμείς αδιαμαρτύρητα θα το ακολουθήσουμε. Σωστά. Οπότε την Κυριακή θα γίνει και κάτι άλλο. Την Κυριακή θα γίνει δοξολογία στον Αηγιάννη. Ωραία. Αυτό ήταν το πρόγραμμα. Θα γίνει στον Αηγιάννη, θα γίνει μια πορεία πάλι σιωπηλή μέχρι το μνημείο των νεκρών. Θα καταθέσουμε τώρα στεφάνια εδώ στο μνημείο των νεκρών της πόλης. Την προσφυγική μνήμη για τα 3 σωματεία, όπως το ανέφερα στην αρχή. Έτσι, θα κάνουμε και μετά θα καταθέσουμε και στεφάνια στον ακρίτα του πόντου κάτω. Δηλαδή από 2 στεφάνια θα κάνουμε. Και το απόγευμα θα γίνει παρουσίαση. Και το απόγευμα 7 η ώρα. Να καλέσουμε τον κόσμο. Ναι, βεβαίως μπορούν να έρθουν. Είναι σημαντικό. Είναι πολύ, πολύ ουσιαστική. Είναι λιτές αυτές οι προτάσεις, αλλά είναι ουσιαστικές. Σίγουρα, ας πούμε, θα πέσει κλάμα. Αυτό. Θα φέρουν πόνο, δεν το συζητάμε. Θα γίνει στη μεγάλη Λέσχη παρουσίαση. Ναι, θα πρέπει να πέσει το κλάμα. Είμαι ένας άνθρωπος που όλα τα συναισθήματα πρέπει να τα βάζουμε σε μία σειρά. Εγώ είμαι ευσυγκίνητος, πάντως εγώ το κάνω χωρίς να έχω. Πρέπει να βλέπουμε και αυτό το ντοκιμαντέρ. Ναι, ναι. Πρέπει να βλέπουμε τις αλήθειες και όχι να τις αποκρύπτουμε ή να τις βάζουμε στην άκρη. Θα είναι πολύ δυνατό στα συναισθήματα. Εγώ να προσκαλέσω και τον κόσμο 7,5 ώρα στη μεγάλη Λέσχη. 7,5 ώρα στη μεγάλη Λέσχη. 7 δώσαμε ραντεβού. Τώρα. Πιθανόν να καθυστερήσει και λίγο. Θα έχει κόσμο. Να ξέρετε, παίρνει 80 άτομα. 80. Δεν θα μπορέσουμε να βάλουμε παραπάνω. Πιστεύω θα είναι πολύ. Το ντοκιμαντέρ πόση ώρα είναι περίπου. Περίπου μία ώρα. Περίπου γιατί μία θα αφηγηθεί κιόλας ο. Θα προηγηθεί το καλωσόρισμα από μένα, από τον Δήμαρχο. Ξέρω εγώ. Θα πούμε 2-3 πραγματάκια. Αν είναι κανένας υπουργός. Όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να μιλήσουμε, να του δώσουμε βήμα, είναι βάση πρωτοκόλλου, ο σεβασμιότατος αν είναι, θα πει 2-3 λόγια και πιστεύω ότι θα είναι. Οπότε, μετά τις 7.30 νομίζω θα ξεκινήσει η ταινία. Να προσκαλέσουμε τον κόσμο να έρθει. Θεωρώ ότι στις τιμές που πρέπει να αποδοθούν είναι σημαντικό να δούμε και το ντοκιμαντέρ αυτό. Η εικόνα καμιά φορά είναι πολύ δυνατό συνέστημα. Ναι, καμιά φορά, ναι, έτσι έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Πιο τα λόγια δεν μπορούν να καλύψουν πάντοτε
το συνέστημα αυτό το βαρύ που θα δεις εκεί με την εικόνα και τα γεγονότα. Ακριβώς. Εγώ να σας ευχαριστήσω πολύ για ακόμη μια φορά. Όλα αυτά τα χρόνια γνωριζόμαστε πάνω από 6-7 χρόνια. Δυναμική συμβολή της Λέσχης Ποντίου Νόμου Καβάλας. Κοιτάξτε, δεν είμαι μόνος, είναι όλο το διοικητικό. Έτσι. Είμαστε όλο το διοικητικό. Μια ομάδα καλή. Εγώ να ευχαριστήσω και όλους τους συλλόγους που βρίσκονται στην πόλη μας. Εννοείται. Συν πλην δεν έχει δεν σημασία. Δεν έχει. Αυτοί που έχουν έναν υγιή χαρακτήρα είναι καλό. Από ο καθένας με τον υγιή τρόπο να προωθεί αυτά τα συμφέροντα και όχι το ανάποδο. Αυτό κρατάω και αυτό μεταφέρω. Σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ, να είστε καλά, και εγώ να είστε καλά. Λοιπόν, διαφημίσεις, επιστρέφουμε σε λίγο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και θα αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Θα καλησπερίσουμε τον κύριο Δημοσθένη Σαριγιάννη. Καλησπέρα, κύριε Σαριγιάννη. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σου. Κύριε Σαριγιάννη, τόσα, έτσι, περίπου 1,5 με 2 χρόνια έχουμε δει τα πάνω, τα κάτω, έχουμε δει να προσδιορίζουμε το κοντινό, το μακρινό μέλλον, να βάζουμε εικόνες, να κάνουμε τις πρώτες εκτιμήσεις όπως και τώρα. Νέα μέτρα λοιπόν για την πανδημία, κύριε Σαριγιάννη. Ποιες είναι οι πρώτες εκτιμήσεις? Θα δούμε να πέφτουν τα κρούσματα ή τελικά θα φτάσουμε στο τέλος του καλοκαιριού και θα επαναπροσδιορίσουμε πάλι με την αύξηση των κρούσματων καινούργια δεδομένα? Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση αποκλιμάκωσης, την οποία με όλη αυτή την χαλάρωση των μέτρων που έχει ήδη γίνει, για να λέμε την αλήθεια, έχουμε καταφέρει να την επιβραδύνουμε αρκετά. Αυτή τη στιγμή κρατιόμαστε λίγο κοντά στις 5.000 κρούσματα την ημέρα, λίγο παρακάτω, σαν εβδομαδιαίο μεσόωρο, και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε σε αυτό το επίπεδο και λίγο πιο χαμηλά. Όταν λέω πιστεύω, εννοώ αυτό δείχνουν αυτή τη στιγμή οι υπολογισμοί μας. Με βάση τα στελέχη που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στη χώρα, να πω εδώ ότι δεν έχουμε ακόμα λάβει υπόψη μας το γεγονός ότι έχει βρεθεί πια στέλεχος της περίφημης Omicron 5, της τελευταίου στέλεχος, το οποίο φαίνεται να έχει λίγο μεγαλύτερη μεταδοτικότητα από την Omicron 2, η οποία κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στη χώρα, προφανώς. Αλλά θα πρέπει να το δούμε λίγο αυτό, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι καινούργια δεδομένα, τα οποία ακόμα και σε παγκόσμιο κλίμακα δεν είναι πλήρως ποσοτικοποιημένα. Επιβεβαιωμένα είναι, αλλά η ποσοτικοποίηση έχουμε μια μικρή απόσταση από το να την κάνουμε. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό προφανώς. Αλλά αυτή τη στιγμή τα δεδομένα δείχνουν ότι θα συνεχίσουν όλα σε αποκλιμάκωση. Αυτό και με την άρση των περιορισμών που αυτή τη στιγμή, δηλαδή των μέτρων προσωπικής προστασίας, νομίζω βέβαια ότι αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι, είναι ότι η άρση των περιορισμών, η οποία προφανώς δεν οφείλεται μόνο σε υγειονομικούς λόγους. Έχει να κάνει και με την ψυχολογία, κύριε Σαριγιάννη, του κόσμου. Απλά. Είναι ξεκάθαρο. Όμως καλό είναι να εφαρμόσουμε πάνω σε αυτό λοιπόν τώρα, εκεί που είμαστε πιο ελεύθεροι, να εφαρμόσουμε και δεν χρειαζόμαστε έναν μπαμπούλα από πάνω μας να μας λέει ότι πρέπει να προστατευτείς. Να εφαρμόσουμε την απλή λογική που λέει ότι όταν είμαστε κοντά σε ένα κλειστό χώρο με πολύ κόσμο, που μπορεί και να είναι, μπορεί και να μην έχει, να μην είναι μολυσμένος με COVID, βεβαίως, έτσι. Αλλά που έχουμε να κάνουμε έναν ιό ο οποίος είναι αερογενής, καλό θα είναι εκεί ας προστατευθώ. Ή να μην μπω, αν είναι πολλοί κόσμος, ή να μπω με μάσκα και εκεί πια, αν όλοι μπορούν να φοράμε μάσκα, ή πιο πολλοί τέλος πάντων να φοράμε μάσκα, τότε το επίπεδο προστασίας είναι αρκετά ικανοποιητικό, με δεδομένο ότι είμαστε στο καλοκαίρι, ο ιός εξασθενεί λόγω ηλιοφάνειας και κυρίως δηλαδή πυρεότητας πνευμονίας και λόγω υψηλής θερμοκρασίας και βεβαίως και λόγω ισχυρότερου καλύτερου εξαερισμού στους εσωτερικούς χώρους, που σημαίνει ότι υπάρχει αυτή η αραίωση και βεβαίως η μείωση των συγκεντρώσεων του ιού στον αέρα. Κύριε Σαριγιάννη, ξέρω ότι ελέγχετε τα λύματα. Υπάρχει περίπτωση να δούμε αύξηση στο ποσοστό των λυμάτων, να μην υπάρχουν κρούσματα, να έχουν μειωθεί? Αλλά τελικά η παγίδα να κρύβεται εκεί? Υπάρχει, γιατί αυτή τη στιγμή κάνουμε και λιγότερα τεστ. Με δεδομένο το ότι έχουν αρθεί υποχρεωτικότητες
και ίσως διαφορά στα τεστ. Η αλήθεια είναι ότι και ταυτόχρονα έχουμε να κάνουμε ένα στέρεφος το οποίο πολύ συχνά όταν επιμολύνει δεν δίνει ακόμα εύκολα συμπτώματα. Δηλαδή για 2-3 μέρες δεν δίνει συμπτώματα και δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Και όλα ένας λόγος είναι ακριβώς το γεγονός ότι έχουμε αναπτυγμένη ανοσία σε ένα σημαντικό ποσοστό. Λόγω εμβολιασμού, λόγω φυσικής ανοσίας μετά την ανάρρωση από την νόσηση, για πολλούς λόγους. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιος ο οποίος έχει ανοσία, η οποία όμως όπως έχει φανεί και στην πράξη και υπολογίζεται αν θέλετε και θεωρητικά, δεν καλύπτει 100% τον συγκεκριμένο οργανισμό από το να μην επαναμολυνθεί. Η αλήθεια είναι, ή να μην μολυνθεί, η αλήθεια είναι ότι όμως ακόμα και αν έχει μολυνθεί, επειδή υπάρχουν ήδη τα αντισώματα στον οργανισμό, αρχίζουν να επιτίθενται στον ιό, που σημαίνει ότι έχουμε ήδη, αν θέλετε, αρχικά μικρά, αν θέλετε, συμπτώματα, ένα μπούκωμα, ίσως λίγο πυρετό, ενώ κάνοντας το τεστ, εκείνη τη στιγμή μπορεί το υλικό φορτίο να μην έχει αναπτυχθεί αρκετά και το τεστ είναι αρνητικό. Αυτό είναι μια παγίδα, γιατί η αλήθεια είναι ότι αν κανείς έχει συμπτώματα, καλό είναι να φορέσει τη μάσκα, να κρατήσει αποστάσεις, ακόμα και αν εκείνη την ημέρα το τεστ είναι αρνητικό. Μετά από 2-3 μέρες μπορεί να βγει θετικό και τότε θα πιο θεναρό και θα έχει επιμολύνει τους δικούς του. Γι' αυτό λέω, θέλει απλώς να συνειδητοποιήσουμε την κατάσταση και να την, αν θέλετε, διαχειριστούμε στο βαθμό που αυτή τη στιγμή έχουμε μεγαλύτερες ελευθερίες και βεβαίως μπορούμε να. Δεν υπάρχει αυτή η μεγάλη αίσθηση κρίσιμότητας όπως είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Άρα είναι στο χέρι μας, αν δούμε ακόμη και με υψηλές θερμοκρασίες κάτι διαφορετικό, όχι να κλειστούμε στο σπίτι, γιατί πλέον δεν ξέρω αν αυτό θα ισχύσει από εδώ και πέρα και με τον κόσμο, αλλά τουλάχιστον να βάζουμε τη μάσκα σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα βοηθήσει πάρα πολύ και δεν θα αυξήσει το υλικό φορτίο που θα υπάρχει γύρω μας, στους γύρω μας. Αυτό είναι αλήθεια και βεβαίως σε αυτούς τους χώρους που, παράδειγμα, σε ένα εστιατόριο, σε εσωτερικό χώρο, σε ένα σε ένα λεωφορείο κλπ. Η χρήση συσκευών απολύμων στο αέρα παραμένει να είναι πολύ σημαντική. Ακόμα και το καλοκαίρι παραμένει να είναι σημαντική, γιατί δημιουργεί καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αν σκεφτούμε ένα εστιατόριο που συνήθως καθόμαστε έξω, η αλήθεια είναι ότι εμείς καθόμαστε έξω σαν πελάτες, αλλά οι άνθρωποι που δουλεύουν στο εστιατόριο δουλεύουν κυρίως μέσα και σερβίρουν έξω. Άρα το να μπορέσουμε να διατηρήσουμε λοιπόν καλά επίπεδα υγειονομικής προστασίας και στους εργαζόμενους, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι μεράκι των έγνοια των εργοδοτών. Μια συσκευή που είναι στο αέρα οι δύο, σε έναν χώρο που, αν θέλετε, δίνει δουλειά σε ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων, δεν νομίζω ότι είναι δραματικό κόστος. Και πιστέψτε με, έχουμε πια πάρα πολλά δεδομένα από πολλές τεχνολογίες αυτού του είδους στην ελληνική αγορά. Μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Τώρα θα σας πάω λίγο μακριά με κάτι το οποίο άκουσα σήμερα και πραγματικά μου έκανε φοβερή εντύπωση. Θα σας πάω λίγο στην Κίνα και στη Σανκάη. Άκουσα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών δεν έχει εμβολιαστεί. Είναι δυνατόν τώρα, κύριε Σαριγιάννη, να μιλάμε για ένα πλανήτη που παλεύει με ένα εμβόλιο και να μιλάμε για την πηγή του κορονοϊού, ο οποίος το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών δεν έχει εμβολιαστεί? Η αλήθεια είναι ότι ένα μεγάλο ποσό δεν έχει εμβολιαστεί πλήρως, δηλαδή με τις τρεις δόσεις. Έχουν ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού που έχει κάνει μία ή δύο δόσεις, αλλά αν θέλετε σαν απόρρια της στρατηγικής της Κίνας για zero COVID, ουσιαστικά στο να εκριζώσει τον κορονοϊό από τη χώρα, με ισχυρά lockdown, όλα αυτά τα μέτρα που έχουμε δει να έχουν λάβει από την αρχή της πανδημίας, η αλήθεια είναι ότι δεν έκαναν τον κόσμο να μην πάει να κάνει την τρίτη δόση. Μάλιστα. Αυτό απέναντι στα στελέχη όμικρον. Ό,τι είχαμε εμείς δηλαδή τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο πριν μπει η τρίτη δόση στη ζωή μας, η οποία ήταν απαραίτητη πριν να γίνει πιο νωρίς. Το είδατε. Είδατε με το που μπήκε η τρίτη δόση και αρχίσαμε να την κάνουμε έντονα, σταματήσαμε αυτό το πολύ εκθετικό κύμα που φάνηκε τέλος Δεκεμβρίου. Αυτό είναι αυτό που ζουν, που έζησαν στην Κίνα οι συμπολίτες μας, αν θέλετε, οι συνάδελφοι μας στην Κίνα. Μάλιστα. Και εκεί πάνω είναι που οι κοινωνικές αρχές πήραν αυτά τα πολύ σκληρά μέτρα. Οπότε εδώ έχει να κάνει με τη συνολική διαχείριση του κινδύνου. Δεν έχει να κάνει ούτε με το να δώσω πολλά εμβόλια, ούτε με το να κλείσω τον κόσμο μέσα. Έχει να κάνει με το πώς διαχειρίζουμε τον κίνδυνο. Και εκεί πια αυτό εξαρτάται και από τις κοινωνικές συνθήκες και την κουλτούρα του κάθε λαού. Δεν είναι το ίδιο πράγμα, έτσι. Σίγουρα, απλά σας μιλάμε για μια εξελιγμένη χώρα που δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο που φτάσανε σε αυτό το σημείο, ενώ θα μπορούσαν ήδη να το έχουν προλάβει πριν από εμάς. Γιατί εμείς αργήσαμε.
Εντάξει, αργήσαμε. Είμαστε η Ελλάδα, αργήσαμε. Ολόκληρη η Κίνα. Μιλάμε για Μάιο και είμαστε στο σκληρότερο lockdown που είχαν εδώ από τα προηγούμενα χρόνια. Αν έχει καταφέρει να μειώσει την διασπορά σε πολύ χαμηλά επίπεδα με τα μέτρα που έχει πάρει μέχρι τότε, τον εμβολιασμό μέχρι τότε και τα μέτρα, αν θέλετε, κλεισίματος κοινωνίας. Να θυμίσουμε ότι εκείνη ήταν και η βεβαίως αντίστοιχα του Χονγκ Κονγκ, η Σιγκαπούρη, η Νότια Κορέα. Ήταν από τις πρώτες χώρες που πήραν αυστηρά μέτρα μεν και την άλλη. Την άλλη άνοιξαν νωρίτερα από άλλους, έτσι από τον δυτικό κόσμο. Αυτό και υποτίθεται είναι το καλό, η επιτυχία της κινέζικης πολιτικής, με την έννοια του ότι κατάφεραν να μειώσουν διασπορά πολύ σημαντικά και έτσι μπορέσαν να ανοίξουν. Αυτό που δεν κατάφεραν οι Ευρωπαίοι να το κρατήσουν για μεγάλα διαστήματα. Ακριβώς. Αυτό βέβαια, δείτε τώρα λίγο την ανάποδη πλευρά αυτού του νομίσματος. Αυτό, το να ανοίξω ενώ έχω χαμηλή διασπορά, δίνει στον πολίτη, στον Κινέζο πολίτη, την αίσθηση ότι μα δεν χρειάζεται να κάνω το εμβόλιο, γιατί να κάνω το εμβόλιο, αφού δεν έχω πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είναι αυτό που ζήσαμε στην Ελλάδα, για να το κάνουμε την αναλογία. Όταν άρχισαν να πέφτουν τα κρούσματα της Όμικρον, και έχετε δει ότι αυτή τη στιγμή ο εμβολιασμός έχει πέσει σε πολύ πολύ χαμηλά επίπεδα με την τρίτη δόση. Ένα μεγάλο λάθος, αν θέλετε, κατά τη γνώμη μου, που κάνουμε σαν κοινωνία πια. Γιατί η αλήθεια είναι ότι θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη επιδημιολογική κατάσταση και στην Ελλάδα και προφανώς και στην Κίνα, αν μπορούσαμε να έχουμε προχωρήσει στην τρίτη δόση με την ίδια έγνοια και το έξιμο που κάναμε τον Γενάρη, αν συνεχίζαμε το Φλεβάρι και το Μάρτι να εμβολιαζόμαστε. Θα βλέπετε τώρα να μιλάμε για μηδενικά κρούσματα και μηδενικούς θανάτους σίγουρα. Πολύ, πολύ μικρούς αριθμούς κρούσματων. Αυτό, κύριε Σαριγιάννη, θα το δούμε λίγο προς Σεπτέμβριο και υπάρχει ένα μεγάλο gap, θα έλεγα, μεταξύ του εξαμήνου αυτού που πάλι έρχεται. Βέβαια, σαν νεαροί με ηλικιωμένους γονείς, θα σας έλεγα ότι υπολογίζω τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου για την τέταρτη δόση, προσδιορίζοντας το εξάμηνο κάπου στη μέση. Αυτό ναι. Δεν το έχω ακούσει να αναφερθεί, κύριε Σαριγιάννη. Θα βρεθούμε προεκπλήξεως πάλι, είναι σίγουρο. Ναι, συμφωνώ. Θα βρεθούμε προεκπλήξεως. Δηλαδή, όλα τα δεδομένα, αν θέλετε, τα μαθηματικά αυτή τη στιγμή που διέπουν την δυναμική της πανδημίας, όπως την έχουμε ζήσει μέχρι τώρα, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι με αυτή την αδράνεια σε ό,τι αφορά στο κομμάτι της εμβολιαστικής κάλυψης που έχουμε αυτή τη στιγμή, θα βρεθούμε προεκπλήξεως από το Σεπτέμβριο και έπειτα. Και ελπίζω να είναι από το Σεπτέμβριο και έπειτα και όχι νωρίτερα, γιατί μην ξεχνάμε ότι ήδη έχει εμφανιστεί ο Ομικρόν 5 και είμαστε μια χώρα ανοιχτή. Δεν ζητάει κανένα περιορισμό, δεν βάζει κανένα περιορισμό σε κανέναν τουρίστα. Ένα παράδειγμα, ότι εγώ, ας πούμε, στη Γαλλία που και εκεί είχαμε μεγάλα προβλήματα, αυτή τη στιγμή και βεβαίως και εκεί δεν χρησιμοποιούν πολύ τη μάσκα κτλ. Η αλήθεια είναι ότι για να μπει στη Γαλλία αυτή τη στιγμή σου ζητούν το περίφημο PLF, σου ζητούν να έχει πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης. Η Ελλάδα δεν το ζητάει. Δηλαδή πήγε να πάω στο Παρίσι, με το ζητήσανε την περασμένη εβδομάδα, για να γυρίσω δεν μου ζήτησαν τίποτα. Εντάξει, θα μπορούσαν να το έχουν οι ξένοι τουλάχιστον. Δεν είναι κάτι το οποίο θα τους δυσκολέψει ή θα τους απαγορέψει να έρθουν στη χώρα, έτσι. Τώρα, προφανώς αυτό δεν είναι 100% ασφαλές. Το ξέρουμε πια. Αλλά όμως είναι κάτι το οποίο με κάνει εμένα να σκεφτώ, α, ναι, πρέπει να κάνω και αυτό. Δηλαδή, μου βάζει ένα περιορισμό, με βάζει να έχω αυξημένη έτσι, εγρήγορση και προστατεύω τον εαυτό μου, προστατεύω και τους άλλους. Αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα. Άρα, εγώ ελπίζω ειλικρινά να μην συμβεί αυτό που είδαμε πέρσι τον Ιούλιο, που είδαμε την αύξηση ξαφνικά σε 20 μέρες μέσα της Δέλτα. Ελπίζω να μην συμβεί, αλλά θεωρώ ότι δεν έχουμε, γιατί είμαστε σε διαφορετικές συνθήκες αυτή τη στιγμή, έχουμε ένα σημαντικό ποσοστό ανοσίας κτλ. Ναι, ναι, αλλά δεν έχουμε κανένα μέτρο προστασίας, δεν έχουμε ουσιαστικά μέτρα προστασίας. Κλείνοντας, κύριε Σεριγιάννη, τι είναι αυτό που έρχεται από κάτω, ποια είναι αυτή η ευλογία των πυθίκων, των μαϊμούδων, δεν ξέρω πώς να το πω κι εγώ, και τι είναι αυτό που μας έρχεται, γιατί θα έρθει και στην Ελλάδα, δεν υπάρχει περίπτωση να μην μας αγγίξει. Δυστυχώς, ναι. Κοιτάξτε, το καλό με αυτό είναι ότι δεν είναι αερογενής ο συγκεκριμένο στέλεχος του σημειωσιός, που σημαίνει ότι χρειάζεται να υπάρξει επαφή ανθρώπου με άνθρωπο, με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά όχι, δεν μπορεί κανείς να επιμολύνει ταυτόχρονα πολύ κόσμο μέσα σε ένα κλειστό χώρο. Αυτό είναι θετικό. Ταυτόχρονα σημαίνει ότι οι βασικές αρχές προσωπικής υγιεινής, πλύνω χέρια, δεν κάνω πάρα πολλές επαφές κτλ. Η αλήθεια είναι ότι αυτές δηλαδή που θα μπορούσαν να μας προστατέψουν και από τον κορονοϊό, εδώ έχουν ακόμα μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, γιατί είναι ένα όχι εύκολα μεταδεδόμενο. Να πούμε λίγο, κύριε Σαριγιάννη, ότι όπως ξεκίνησε το AIDS από μια τέτοια παραπλήσια κατάσταση και εξελίχθηκε σε συγκεκριμένες κοινότητες,
Βλέπουμε να υπάρχει ένα παρόμοιο φαινόμενο και με αυτό, με την ευλογία των πιθήκων. Θα υπάρχει μεγαλύτερη προσοχή στις σεξουαλικές επαφές, το ξαναλέω, γιατί έρχεται καλοκαίρι και τα πράγματα θα είναι εντελώς διαφορετικά και λόγω της χαλάρωσης. Οπότε, ας μείνουμε όλοι σε επιφυλακή. Δεν ξέρω αν θέλετε να προτρέψετε και εσείς τους τηλεθεατές. Η αλήθεια είναι ότι αυξημένη προσοχή χρειάζεται, γιατί όπως είπατε και εσείς, αποκλείεται να μην έρθει στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, αλλά είναι θεωρητικά αδύνατο να μην έρθει. Εφόσον έχει εμφανιστεί και αρχίζει να αναπτύσσεται στην Ευρώπη, δεν είναι δυνατόν να μην έρθει στην Ελλάδα. Γι' αυτό αυξημένη έτσι, γρήγορση καλή είναι. Συμφωνώ. Κύριε Ζαριγιάννη, σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη. Να ευχηθούμε ένα όμορφο καλοκαίρι με προσοχή πάντα και εδώ θα είμαστε πάλι, θα ξανασυζητήσουμε για όλα τα νέα μέτρα. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, ελπίζω να δώσαμε έτσι κάποιες λεπτομέρειες και κατευθύνσεις όσον αφορά τα νέα μέτρα, την ισχύ και την προστασία που πρέπει να έχουμε εμείς, δεδομένου του γεγονότος ότι πλέον δεν υπάρχουν περιορισμοί, υπάρχει ατομική ευθύνη, κάτι που το φωνάζουμε εδώ και 2 χρόνια. Το οποίο θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς υπάρχουν πολλαπλά προβλήματα που δεν έχουμε λύσει. Οπότε αυτό δεν θα μπορούσε να λυθεί τόσο εύκολα. Διαφημίσεις, ερχόμαστε πάλι πίσω. Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και θα κλείσουμε το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής μας για να περάσουμε αμέσως μετά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Ένα Channel με την επίσκεψη που είχαμε στο Χαμόγελο του Παιδιού στα σπίτια στην Αϊρακλίτσα. Τέχνη και παιδί, μια πολύ δυνατή έτσι, συνδρομή του Ένα Media Group για τα παιδιά του Χαμόγελου. Μέσα από τους λογαριασμούς του Χαμόγελου δώσαμε τη δυνατότητα σε όσους θέλουν να αγοράσουν πίνακες 36 Ελλήνων ζωγράφων. Και φυσικά κάποιους από αυτούς τους παραδώσαμε εδώ μέσω του Προέδρου και Διευθύνοντα Σύμβουλου του Ένα Media Group, του κ. Λευτέρη Κουκουτίνη, στο σπίτι, στα παιδιά του Χαμόγελου. Ο στόχος να βλέπουν τα παιδιά τους πίνακες, να χαίρονται και μέσα από αυτούς να αναγνωρίζουν την τέχνη της ζωγραφικής. Με αυτό θα σας κλείσω. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι αμέσως μετά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Χαμόγελου του παιδιού, η στήριξή σας στα παιδιά αυτά. Το Ένα Channel και 36 ζωγράφοι από την Ελλάδα με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης και προσφοράς ολοκλήρωσαν τη δράση τέχνη και παιδί με σκοπό την οικονομική ενίσχυση του πολύπλευρου έργου του οργανισμού το Χαμόγελο του Παιδιού. Έτσι, οι καστικοί από ολόκληρη την Ελλάδα συμμετείχαν στη δράση αφιλοκερδώς, προσφέροντας απλόχερα τα έργα τους. Με τον τρόπο αυτό, η καστική τέχνη έγινε αρρωγός